Το ελληνικό έδειγμα πολιτισμού έχει μια πολυετή και γόνιμη παρουσία στην Ουκρανία εδώ και 28 χρόνια. Το παράρτημά μας ιδρύθηκε το 1994 και στην πραγματικότητα αποτελεί έναν ζωντανό πολιτιστικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στη φίλη χώρα της Ουκρανίας και έχει να παρουσιάσει ένα πολυπίκυλο, πλούσιο έργο όλα αυτά τα χρόνια. Έχει ανατεθεί στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το παράρτημά μας στην Ουκρανία, ταυτόχρονα η φροντίδα και η συντήρηση του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρό της, τον σημερινό Πρόεδρο του Μουσείου της Φιλικής Εταιρείας, τον κύριο Γιάννη Πολυχρονόπουλο. Σήμερα, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ουκρανίας, Οδυσσού, της αγαπημένης μας Οδυσσού, βρίσκεται εν εξορία και ο Διευθυντής, ο κ. Παραδεισόπουλος, έχει αναλάβει τα καθήκοντά του εδώ από την Αθήνα, όπου συντονίζει το έργο των προσφύγων Ουκρανών, όπως για παράδειγμα την παροχή δωρεάν μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στα παιδιά, στους νέους, αλλά και στους μεγαλύτερους ηλικία Ουκρανούς που θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα. Ήδη πάνω από 50 παιδιά μαθαίνουν ελληνικά διαδικτυακά, αλλά και εδώ, στα γραφεία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παλαιό Ψυχικό. Σήμερα φιλοξενούμε στις προσωπικότητες έναν διαπρεπή καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Κιέβου, τον καθηγητή Σαβένκο, κύριο Σαβένκο, ο οποίος υπηρετεί στην έδρα της κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα είναι σπουδαίος νεοελληνιστής, ταυτισμένος με τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα και έχει μεταφράσει πλήθος βιβλίων από τα ελληνικά στα ουκρανικά και συνεχίζει δυναμικά το πλούσιο και γόνιμο έργο του. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, διότι με το έργο του αποκαλύπτει τη σημασία της συνεργασίας δύο πολιτισμών με μακραίωνη ιστορία και βαθιές ρίζες σε όλα τα επίπεδα. Λυπούμαστε για τη σημερινή κατάσταση στην Ουκρανία. Λυπούμαστε για όλα όσα δυστυχώς συμβαίνουν και πληροφορούμεθα για τους άμαχους αλλά και τους αθώους πολίτες εξαιτίας του πολέμου. Ευχόμαστε γρήγορα να τελειώσουν και να επιστρέψουν στον τόπο τους ξανά, τον οποίο θα ανασυγκροτήσουν. Ο καθηγητής κύριος Σαβένκο, καθηγητής κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστήμιου του Κιέβου και σπουδαίος νεοελληνιστής, στον οποίο οφείλουμε πολλές αξιόλογες μεταφράσεις Ελλήνων συγγραφέων στα ουκρανικά, είναι μαζί μας ως προσωπικότητα του μηνός Απριλίου. Τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του, η οποία θα είναι διαδικτυακή από το Κίεβο και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα συναντηθούμε σε κοινές δραστηριότητες στην Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο κανάλι του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και ξέρετε, συχνά χρησιμοποιούμε λέξεις που ισχύουν, δηλαδή ότι είναι μια ειδική συνέντευξη, μια ειδική συνάντηση, μια ειδική κατάσταση. Ισχύουν, αλλά υπάρχουν κάποιες φορές που ισχύουν περισσότερο από κάποιες άλλες. Οπότε αυτή η απόψινή συζήτηση που θα κάνει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού τιμώντας το πρόσωπο του Απριλίου είναι πάρα πολύ ειδική και για το ίδιο το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και ακόμη πιο πολύ και για μένα, βέβαια, που μου κάνει την τιμή το Ίδρυμα να παρουσιάζει αυτές τις συζητήσεις. Θα ξεκινήσω από τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου, τον κύριο Σοφρόνη Παραδεισόπουλο, ο οποίος είναι διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο παράρτημα της Οδυσσού. Είναι πλέον στην Ελλάδα μετά την έναρξη του πολέμου. Τι κάνετε? Καλά είστε? Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και πραγματικά είναι τιμητικό. Αλλά νομίζω ότι για τους δυο μας θα είναι τιμητική συνέχεια. Αλλά ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ακριβώς. Κι εγώ αισθάνομαι αυτή τη τιμή.
Και τι χαρά που είμαστε όλοι εδώ σήμερα μαζί στην Αθήνα, στην ασφάλεια, ας το πω έτσι, παρόλο που οι σκέψεις μας είναι στην Ουκρανία και είναι στην Οδυσσό, στο σπίτι μας και στην δουλειά μας. Με την έννοια ότι περιμένουμε τη λήξη όλης αυτής της παράνοιας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε πλέον στην Ουκρανία και να αναπτύσσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες που θετικά όλα αυτά τα χρόνια το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με πολλούς φορείς έχει αναπτύξει και έχει δημιουργήσει. Σήμερα, ναι, όντως, έχω και τον καλεσμένο μας που είναι σήμερα που το φιλοξενούμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά και γι' Ναι. αυτό. Ωραία. Να περάσουμε λοιπόν να πούμε το εξής. Το τιμόμενο πρόσωπο για τον μήνα Απρίλιο είναι στο Κίεβο, είναι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Είναι ο κύριος Αντρέης Αβένκο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Είμαι μια χαρά και χαίρομαι που τώρα βρίσκομαι μαζί σας. Θέλω να πω ξεκινώντας ότι καταλαβαίνετε ότι στο πρόσωπό σας στην πραγματικότητα τιμούμε όλους τους Ουκρανούς. Τιμάει δηλαδή το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού όλους τους Ουκρανούς, δηλαδή όλους τους ανθρώπους που ζουν κάτι που κανένας μας δεν το περίμενε, που αγωνίζονται για την ελευθερία τους, για τη δημοκρατία τους, για να αποδείξουν το αυτονόητο ότι υπάρχουν ως έθνος, ότι υπάρχεται έτσι όπως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με αυτή την αιτιολογία από την πλευρά του Πούτιν, και βάζω τον Πούτιν, δεν βάζω τον Ρώσον, από την πλευρά του Πούτιν, αγωνίστε για να αποδείξετε το αυτονόητο, ότι υπάρχετε. Όντως εγώ αισθάνομαι, πρώτα απ' όλα είναι πολύ ευγενική και τιμητική πρόσκληση που έκανε και απόφαση που πήρε το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά όντως εγώ αντιπροσωπώ όλη την Ουκρανία. Αισθάνομαι ότι οι Ουκρανοί, οι συμπολίτες μου είναι γύρω μου τώρα, κοντά μου, και η Ουκρανία ως μια χώρα πολυπολιτισμική είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούεται η φωνή αυτής της πολυπολιτισμικής ενότητας, που όμως είναι ενωμένη πολιτικά, πολιτιστικά και πνευματικά. Γιατί βέβαια δεν είναι αόρατη, αλλά πίσω από μένα στέκονται και οι Έλληνες της Μαριούπολης. Σωστό και Και αυτό. οι Έλληνες της, και όχι μόνο οι Έλληνες, είναι οι Έλληνες και Μολδάβοι της Οδυσσού, Εβραίοι, είναι Ουκρανοί και Ρωσόφωνοι Ουκρανοί και Ρώσοι του Χαρκόβου. Όλη η Ουκρανία πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να ανταποδώσω τις φωνές και να σας περάσω τις φωνές όλης της Ουκρανίας, αλλά θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόνο κάνοντας μία σύσταση, να πω ότι από τους δεκάδες τίτλους και αυτά που έχετε κάνει, μία καταρχάς σύσταση και καταρχήν που μπορώ να δώσω στο κοινό που μας παρακολουθεί είναι ότι από το 2016 είστε ως σήμερα, είστε αναπληρωτής καθηγητής της ΕΔΡΑς, Γενικής Δοξολογίας και Κλασικών και Ελληνικών Σπουδών του Εθνικού Πανεπιστημίου Ταράς Σεφτσέγκο του Κιέβου και πολλά άλλα, τα οποία μην χάσουμε τώρα χρόνο, γιατί νομίζω πιο σημαντικά. Θα ήθελα να κάνω το εξής. Με δεδομένο ότι ο Παραδεισόπουλος έφυγε την ημέρα που έγινε αυτή η παράνομη, το λιγότερο που να πει κάποιος, εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία 24 Φεβρουαρίου, θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να σας κάνει την πρώτη ερώτηση ένας άνθρωπος που έφυγε την πρώτη μέρα, με εσάς που πια είστε 63η μέρα, 64η, κάπου εκεί πρέπει να έχει φτάσει, έτσι δεν είναι στο μέτρημα. Όχι ότι έχει σημασία, αλλά απλώς το λέω. Οπότε, μια ερώτηση που θα κάνατε στον κύριο Σαβέκο, που πια ζει 63 μέρες αυτό που εσείς ζήσατε εντελώς στην αρχή του, ποια θα ήταν, κύριε Παραδεισόπουλε? Νομίζω ότι η ερώτηση είναι η εξής. Παρόλο που και πριν την 24η Φεβρουαρίου, που γνωρίζαμε διότι όλα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας λέγανε και με τις ανακοινώσεις των διαφόρων Υπουργείων Εξωτερικών για να εκενωθεί η χώρα από τους πολίτες της Ευρώπης, της Αμερικής κτλ. Η αίσθηση δική μου, Ανδρέα, η οποία, ξέρεις, επειδή τόσα χρόνια ζω και εργάζομαι στην Οδυσσό, ήταν ότι δεν θα γίνει τίποτα.
Δηλαδή ακόμα και την ημέρα που έφευγα, την 24η Φεβρουαρίου, έλεγα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε η αίσθηση ότι θα αρχίσει σε αυτήν τη μεγάλη έκταση που άρχισε ο πόλεμος σε πολλά μέτωπα, έτσι, από τη Ρωσία. Λοιπόν, ποια ήταν η αίσθηση δική σου και αν πραγματικά είναι κάτι το οποίο το περίμενες για το Κίεβο? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι, βεβαίως όταν εμείς μιλάμε για το στρατό ή για υπηρεσία των πληροφοριών, εκεί οι άνθρωποι μπορούσαν να έχουν στο νου ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει ή γίνεται και είναι κάπως προετοιμασμένοι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν οι άνθρωποι προετοιμασμένοι για τον πόλεμο, για τη φρίκη, για τα βάσανα, για την τρομοκρατία. Είναι κάποιες συμπερίες που δυστυχώς εμφανίζονται και απλά τα δεχόμαστε και είναι ακόμα ένα μέτωπο στο οποίο πολεμάει ο άνθρωπος. Γιατί δεν πολεμάμε μόνο με τα ρώσικα στρατεύματα ή με ιδεολογίες της νησαλοδοξίας του Πούτιν ή κάτι άλλο, αλλά πολεμάμε και με τις εμπειρίες μας, με τις αναμνήσεις μας, εφόσον πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Βέβαια, όταν εγώ ξύπνησα και με ξύπνησε η γυναίκα μου και μου είπε ότι ξεκίνησε ο πόλεμος και πήρε η φίλη της από την Αμερική. Στην ουσία δεν ξέραμε τι να κάνουμε, αλλά από άλλη πλευρά εμείς είχαμε αυτά τα λεγόμενα σακίδια του συναγερμού, ναι, με φάρμακα, με διαβατήρια, με κάποια λεφτά, με φακούς, μπαταρίες και φαγητό για 2 μέρες. Άρα ήμασταν προετοιμασμένοι, αλλά και απροετοίμαστοι ταυτόχρονα. Και όταν εγώ βγήκα να πάω για κάποιο λόγο να αγοράσω, να δω τι γίνεται με τα μαγαζιά, με τα μηχανήματα των τραπεζών, και είδα μπροστά μακριά στο αεροδρόμιο Ζουλιάνι μια στήλη καπνού. Και εγώ πήρα μαζί μου 100 ή 200 γρίβνες. Δηλαδή, και είδα ότι τα ράφια είναι άδεια και οι άνθρωποι αγοράζουν ό,τι βλέπουν και μπορεί να μην είναι χρήσιμο και είναι οι τεράστιες ουρές. Και οι άνθρωποι προσπαθούν να πάρουν τα λεφτά από τα μηχανήματα, διότι υπάρχει μεγάλος φόβος ότι θα πέσει το τραπεζικό σύστημα και πρέπει να έχεις τα λεφτά, τα ζωντανά, στα χέρια. Είναι κάτι που βεβαίως αποθεί τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν εσύ πηγαίνεις και σκέφτεσαι πού να πάρεις το ψωμί ή πού να βρεις το αλεύρι, γιατί μάλλον τα ψωμιά θα τελειώσουν σε λίγο, αλλά από αλεύρι μπορείς να φτιάχνεις κάτι για τα παιδιά σου. Εσύ δεν σκέφτεσαι τους συνεργικές δυνάμεις που τώρα πολεμούν και προσπαθούν να σταματήσουν τις φαλάνγκες των τάγκς που περνάνε και πέρασαν από τα σύνορα. Δεν σκέφτεσαι για το Ουκρανικό στρατό που τώρα βρίσκεται σε μάχη και προσπαθεί να σταματήσει τον εχθρό. Αλλά αισθάνεσαι ότι αυτά που γίνεται πρέπει να σε κάνουν προετοιμασμένο.
Γι' αυτό εγώ έφυγα για λίγες μέρες από την πρωτεύουσα να πάω την οικογένεια μου δυτικά, όπου νομίσαμε ότι υπάρχει περισσότερη ασφάλεια, αλλά όπως τώρα καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ασφάλεια πουθενά στην Ουκρανία, εφόσον χτυπάνε και το Λβίβ, χτυπάνε Ιβάνο-Φρανκίβσκ, και είναι δυτική Ουκρανία, χτυπάνε την Οδεσσό, ισοπαίδωσαν τη Μαριούπολη, σχεδόν ισοπαίδωσαν το Χάρκοβο, χτυπάνε το Τσερνίχεφ, όπου βρίσκονται εκκλησίες του 10ου αιώνα. Μιλάνε για σλαβικό πολιτισμό, για ορθοδοξία και με τα χέρια τους καταστρέφουν τους θησαυρούς αυτού του πολιτισμού. Και τώρα προσπαθώ, όπως και οι άλλοι Ουκρανοί, προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να βρούμε τις αξίες μας και μάλλον οι αξίες δεν είναι σωστό να πω ότι προσπαθούμε να βρούμε τις αξίες, διότι όταν εγώ περίμενα στη σειρά να πάρω κάποια χρήματα από μηχάνημα, εγώ άκουγα τους ανθρώπους και οι άνθρωποι δεν ήταν εκφοβισμένοι. Δεν ήταν. Να σας πω κάτι. Τώρα με βάση αυτό που λέτε και επειδή ξέρω ότι είστε και επίτιμο μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Καζαντζάκη, μου ήρθε στο μυαλό, νομίζω είναι στον καπετάν Μιχάλη που το έχει γράψει ο Καζαντζάκης, που λέει «Ο Θεός να μη σε αξιώσει να σου δώσει όλα όσα αντέχεις». Δηλαδή, έχει ενδιαφέρον ότι αυτή είναι μια οριακή κατάσταση ο πόλεμος, η οποία σου βγάζει πράγματα που αντέχεις που από πριν δεν μπορούσες να το ξέρεις, προφανώς αν δεν βρεθείς σε αυτή την... Νομίζω αυτό που περιγράφεται τόσο ώρα στην πραγματικότητα είναι κάτι τέτοιο, ότι έχετε βρεθεί σε καταστάσεις ότι αντέχετε ή αντιμετωπίζετε πάρα πολύ ψύχρεμα καταστάσεις που πριν τις δείτε δεν το ξέρατε. Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι αυτή η ηρεμία του κόσμου δεν υπήρχε πριν. Γιατί με ρωτούσαν οι Έλληνες δημοσιογράφοι τι γίνεται, βλέπουμε ατέλειωτες σειρές από τα αυτοκίνητα. Βεβαίως, ο κόσμος προσπαθούσε να φύγει και ήταν σωστό, γιατί πρέπει να εκκαινωθούν οι πόλεις αν πρόκειται να μπουν σε πολιορκία. Απλά για να μπορεί να λειτουργήσει ο στρατός. Αλλά η κατανόηση ότι είμαστε Ουκρανοί, είμαστε ενωμένοι, ξέρουμε για ποιο πράγμα πολεμάμε, ήταν μεγάλη αξία που ένωσε τους ανθρώπους. Δεν υπήρχαν βρυσίες, δεν υπήρχαν λαϊλασίες, δεν υπήρχαν κάποια επεισόδια που γίνονται ότι οι μάζες ανθρώπινες πανικοβάλλονται. Και με το Καζαντζάκι, βεβαίως είμαστε πολύ τυχεροί ότι έχουμε πολλά μυθιστορήματα του Καζαντζάκι μεταφρασμένα. Μου αρέσει άλλο κομμάτι. Βεβαίως δεν μπορώ να σας πω πώς με όλη ευφυΐα, αυτή την καταπληκτική γλώσσα έγραφε ο μεγάλος κριτικός. Και τώρα στα μαθήματα εμείς διαβάζουμε αναφορά στον Γκρέκο με τους μαθητές και μπορεί να κάποιος από τους μαθητές να κάνει και μετάφραση στα ουκρανικά, αλλά μου αρέσει αυτό το απόσπασμα. Είναι σαν κουβέντες που ακούει ένα συγγραφέας που βρίσκεται πάνω από την ιστορία, πάνω από το μυθιστόρημα και λέει «Ο Σουλτάνος στην Τουρκία, βλέποντας ότι ξεκίνησε εξαίρεση στην Κρήτη, ουρλιάζει αταξίες, τσεκούρι σε όλους κλπ. Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν και λένε, κοιτάξτε, περιμένετε, μην κάνετε κάτι παραπάνω, πρέπει να συζητήσουμε κλπ. Η μητέρα Ελλάδα κλαίει και λέει, τι κάνετε τώρα, τι ξεκινάτε, θα με πνίγετε στο αίμα. Και μόνο κριτικοί με τα ντουφέκια τους κάθονται μπροστά στη θύρα του παραδείσου και
Και σιωπηλοί χτυπάνε με τουφέκια τους αυτή τη θύρα να ανοίξει. Αυτό μου αρέσει, γιατί αυτό μοιάζει πάρα πολύ με κατάσταση που τώρα ζούμε εμείς οι Ουκρανοί. Ξέρετε τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι το εξής. Επειδή ασχολείστε και με την ποιήση, με τον Καβάφη, είναι ενός είδους, αν είναι και πόσο είναι, ανακούφιση ή διέξοδος και η λογοτεχνία γενικότερα και η ποιήση ίσως σε αυτές τις στιγμές. Δηλαδή, τώρα βρίσκουμε την ευκαιρία να σας ρωτάμε πράγματα, γιατί είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε έρθει στον πόλεμο. Ο κύριος Παραδεισόπουλος λίγο πιο κοντά από μένα, μια που ήταν, αλλά έναν άνθρωπο που βιώνει τώρα, εσείς βιώνετε σε ενεστώτα χρόνο, είστε στο Κίεβο, εκεί απ' έξω βομβαρδίζονται οι άνθρωποι. Εσείς δηλαδή βομβαρδίζεστε. Είναι ενός είδους ανακούφιση η διέξοδος, η λογοτεχνία αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές τελικά? Ναι. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι κάθε μέρα, αλλά εγώ συνεχίζω τη μεταφραστική μου δουλειά, εφόσον εγώ έχω, πριν από το πόλεμο, έχω κλείσει συμφωνία να μεταφράσω ένα μυθιστόρημα ενός Κύπριου συγγραφέα, Εμίλιο Σολομού λέγεται, και για μένα είναι μία διέξοδος. Πολλοί άνθρωποι όμως λένε ότι δυσκολεύονται να διαβάζουν τη λογοτεχνία εφόσον κάτι γίνεται με τις αντιλήψεις μας και πώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Δηλαδή τώρα οι άνθρωποι είναι ανάγκη να διαβάζουμε τις πληροφορίες από το ίντερνετ, από το Telegram, να δούμε YouTube, εφόσον έτσι πληροφορούμαστε και ξέρουμε πώς αλλάζει η κατάσταση. Και βεβαίως είναι δύσκολη ώρα να ανοίξεις ένα χοντρό βιβλίο και να διαβάζεις με ηρεμία, να απολαύνεις το Προύστ ή το Καζαντζάκι. Αλλά παράλληλα, πρώτα απ' όλα βλέπω ότι πολλοί δημιουργοί, πολλοί ποιητές, δεν ξέρω για τους συγγραφείς, εφόσον τα είδη πεζογραφίες θέλουν χρόνο. Δεν μπορείς να γράφεις σε μια εβδομάδα ένα μυθιστόρημα. Αλλά πολλοί ποιητές τώρα προσπαθούν να και με τον τρόπο τους να πλησιάζουν τον πόλεμο, τις εμπειρίες του θανάτου, της απώλειας, του τρόμου. Και υπάρχουν πολύ επιτυχημένα, βέβαια, στα εισαγωγικά, εφόσον τα γεγονότα, μάλλον δεν μπορούμε να πούμε ότι από αυτά τα ιματερά γεγονότα που είδατε στην Μπούτσα ή στο Ιρπίν βγαίνει όμορφη ποίηση, αλλά διαφωνώ στην ουσία με τον Αντόρνο, που είπε ότι μετά από Auschwitz δεν μπορεί να γράφεται η ποίηση. Και στο Facebook εγώ εντυπωσιασμένος από ποίημα μιας ποιήτριας που είναι της ηλικίας μου, είναι από νέα γενιά Ουκρανών ποιητών, πολύ ταλαντούχα, είναι η Ειρίνα Σουβάλοβα. Εγώ έκανα πρόχειρη, μάλλον μετάφραση, του ποίηματος της, που λέει αυτές τις εμπειρίες. Πείτε μας ένα στίχο, πείτε μας ένα στίχο κάτι. Εγώ τώρα δεν μπορώ να σας πω, αλλά μπορώ να ανοίξω το Facebook και... Α, εντάξει. Ωραία. Κύριε Παραδεισόπουλο, να ρωτήσετε κάτι ακόμα. Θα ήθελα να ρωτήσω για την παράλληλη ενασχόληση. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος ζει αυτή την ψυχολογική πίεση, το φόβο, δεν ξέρω και αλλιώς πώς να τα χαρακτηρίσω όλα αυτά. Παράλληλα όμως, η ζωή συνεχίζεται και η ζωή η δική σου, Ανδρέα, μαζί με τη ζωή των φοιτητών, της πανεπιστημιακής κοινότητας, θέλω να πω, αυτή η ενασχόληση προφανώς συνεχίζεται, έτσι δεν είναι? Και πώς το αντιλαμβάνονται και τα ίδια τα παιδιά και κατά πόσο αυτά τα μαθήματα που κάνετε πλέον διαδικτυακά, αντιλαμβάνομαι, μπορούν να συνεχίσουν έτσι αυτή την επιστημονική παράδοση, την τόσο μεγάλη του Πανεπιστημίου Σεφτσέγκο του Κιέβου? Αυτό που έχουν γυρίσει στα μαθήματα είναι ένα μεγάλο μήνυμα της ζωής.
Χθες εμείς είχαμε 2-3 μαθήματα είχα και στα παιδιά του τετάρτου έτους μεταφράζουμε και διαβάζουμε, σχολιάζουμε το Καζαντζάκι. Εμείς ετοιμάζαμε μια εκπομπή, εφόσον είχαν πριν τον πόλεμο μια πρακτική εξάσκηση, όπου έπρεπε να μπουν. Αυτό έχει άμεση σχέση και με το ίδρυμα ελληνικού πολιτισμού. Εφόσον έχουμε συζητήσει πριν τον πόλεμο με τον Σοφρόνη, με τον κύριο Παραδεισόπουλο, τη ευκαιρία να δημοσιευτεί μια συλλογή των σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων, 14 διηγήματα. Και εγώ μοίρασα μεταξύ των παιδιών, των φοιτητών, και προς το παρόν έχω 4-5 μεταφράσεις, πολύ καλές. Και εγώ έκανα δική μου και άλλοι συνάδελφοι από το Λβίφ έκανε δική της. Άρα έχουμε αυτά. Ναι, αλλά να διακόψω λίγο. Θέλω να τα παρουσιάσουμε και στην έκθεση Αρσενάλ του βιβλίου που θα γινόταν. Είναι η ανθολογία του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες. Και σκεφτήκαμε με τον κύριο Σαβέγκο ότι δεν μπορεί να λείπει αυτό και από τα ουκρανικά. Ήδη δηλαδή είχαμε κάνει και κάποιες άλλες μεταφράσεις με τη βοήθεια τη δική του. Αλλά είναι και μια σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει μαζί με τους φοιτητές του για αυτή τη μετάφραση, δηλαδή και την προβολή του ελληνικού βιβλίου και των Ελλήνων συγγραφέων στην Ουκρανία. Οι οποίοι φοιτητές είναι όλοι Ουκρανοί, κύριε Σαβέγκο. Ναι, είναι Ουκρανοί. Είναι Ουκρανίδες, γιατί οι περισσότερες παιδιά είναι κοπέλες. Ναι, ναι. Και στα πλαίσια αυτής της δουλειάς, εγώ πρότεινα να διοργανώσουμε και μια εκδήλωση αφιερωμένη στη σημερινή ελληνική πεζογραφία, λογοτεχνία, και προσπαθούν τα παιδιά να μπουν σε επαφή με τους συγγραφείς των διηγημάτων και περισσότεροι έτσι έκαναν. Και τα παιδιά βρήκανε πολλούς συγγραφείς, συζητούσανε το θέμα του διηγήματος, κάποιες δυσκολίες γλωσσικές, κάποιες ιδέες που προκαλεί, και αποφασίσαμε να καλέσουμε και τους συγγραφείς και τον κόσμο στα ουκρανικά, όμως να κάνουμε μια εκδήλωση μέσω του Zoom ή του, ξέρω εγώ, Skype, και να παρουσιάσουμε, να ετοιμάσουν κάποια PowerPoint ή κάποια πράγματα, να συζητάμε και να παρουσιάσουμε στους Ουκρανούς τους Έλληνες λογοτέχνες, εφόσον όπως και στην Ουκρανία η νέα ελληνική λογοτεχνία δεν είναι και πολύ γνωστή. Έτσι και στην Ελλάδα λίγοι ξέρουν για τα ουκρανικά, για τους ουκρανικούς λογοτέχνες. Δυστυχώς τα παιδιά τώρα δεν έχουν μεγάλη πίεση ψυχολογική, και τους προτείνω, λέω, κοιτάξτε παιδιά, αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο αυτό που κάνουμε μαθήματα και είναι μήνυμα ζωής. Είναι σημαντικό να κάνουμε και αυτή την εκδήλωση. Είναι σημαντικό και για μας, αλλά και για τους Έλληνες. Εφόσον εμείς σκεφτόμαστε την Ελλάδα, εφόσον η Έλληνες και η ελληνική λογοτεχνία έχει τεράστιες μέσα της, φέρνει τεράστιες εμπειρίες που είναι σημαντικές για μας. Είναι η εμπειρία της ξενιτιάς, εμπειρία του πολέμου, της εισβολής, μικρασιατική καταστροφή, ο εμφύλιος, και γενικά είναι μεγάλη σελίδα της ελληνικής λογοτεχνίας, είναι κατανόηση του άλλου. Διότι γι' αυτό το λόγο εγώ αποφάσισα να μεταφράσω το Μοσκόβ Σελίμ του Βυζίνου. Εφόσον μας λέει για ένα Τούρκο που ζει με τους Έλληνες, που ήθελε να γίνει Ρώσος και θεωρεί τον εαυτό του Ρώσο, αλλά τελικά πεθαίνει ως Τούρκος. Είναι μια προσπάθεια να δούμε τι γίνεται στη ψυχή του ανθρώπου. Και κάθε λογοτεχνία μπορεί να μας δείξει τι γίνεται στη ψυχή του ανθρώπου, για να καταλάβουμε τη δικιά μας ψυχή. Και τώρα, με βάση αυτό που είπατε, σκέφτομαι για τις θρησκείες. Πριν είπατε για Εβραίους, εκεί δυτικά που πήγατε την οικογένειά σας είναι κατά βάση οι καθολικοί Ουκρανοί, οι περισσότεροι μας τόσο είναι οι καθολικοί Ουκρανοί, χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πώς είδατε να λειτουργεί αυτό το θέμα το θρησκειολογικό? Στην πραγματικότητα βομβαρδίζεστε από ένα χριστιανικό έθνος, από ένα Ορθόδοξο χριστιανικό έθνος. Δεν θέλω να βάλω τη διαμάχη της θρησκείας, αλλά επειδή
ένα κομμάτι της κατανόησης στους ανθρώπους περιέχει και τη θρησκεία. Πώς το βιώνετε αυτό, κύριε Σαββέμπο, εκεί? Εμείς φτάσαμε στην πόλη που κάποτε είχε όνομα Στανισλάβ, και τώρα λέγεται Ιβάνο-Φρανκίσκ, γιατί έχουμε μεγάλη μορφή του Ουκρανού, λογοτέχνη Ιβάν Φρανκό. Και μετά συνεχίσαμε για ένα χωριό κοντά στο Ιβάνο-Φρανκίσκ. Όταν εμείς φύγαμε, τη μέρα όταν φύγαμε από το Ιβάνο-Φρανκίσκ, μετά από 2 ώρες που εμείς φύγαμε από την πόλη, χτύπησαν το αεροδρόμιο με τους πυράβλους. Και εμείς ήρθαμε στους ανθρώπους που είναι οι γνωστοί, οι συγγενείς, αλλά είναι μακρινή συγγένεια, με μια φίλη της γυναίκας μου. Και οι άνθρωποι απλά άνοιξαν το σπίτι και είπαν ότι κάτστε εδώ, όλα έχετε, εμείς θα σας ανάβουμε σόμπες 2 φορές τη μέρα, γιατί έκανε πολύ κρύο. Και έτσι. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι στη Δυτική Ουκρανία το θρησκευτικό αίσθημα είναι πολύ έντονο. Παράδειγμα, εγώ περνάω κοντά στην εκκλησία, αυτοί όμως κάθε Κυριακή, κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνουν στην εκκλησία και βρίσκονται σε λειτουργία, θεία, και η θρησκεία είναι εγγραμμένη πολύ έντονα στη ζωή τους. Και βεβαίως, στη Δυτική Ουκρανία ζουν πολλοί άνθρωποι που είναι ουνίτες ή που είναι καθολικοί. Αλλά ούτε μια φορά στη ζωή μου δεν αισθανόμουν ότι είναι κάτι παράξενο, κάτι που πειράζει αυτό το θρησκευτικό στοιχείο που έχουν οι Δυτικοί Ουκρανοί. Απλά εγώ πρόσεχα ότι αυτοί πραγματικά το παίρνουν περισσότερα σοβαρά παρά εγώ προσωπικά. Δεν μπορώ να πω για όλο το Κύριο και για όλη την Ουκρανία. Κεντρική ή ανατολική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από την άποψη του πολιτισμού, διότι στις κουβέντες, όπως έγραφε ένας γνωστός μου στο Facebook, ανάγνωση της ιστορίας από το Πούτιν, πολύ συχνά δεν δίνεται σημασία στο γεγονός ότι η Ουκρανή λογοτεχνία, για παράδειγμα, δεν ξεκίνησε το 11ο αιώνα με το εθνικό ποιητή του Ταράς Σεφτσένκο. Υπάρχουν, και εγώ πρόσφατα στο Facebook έκανα μια λίστα με ένα φίλο μου των έργων της ουκρανικής λογοτεχνίας που ξεκινάει από αρχαία πολιτεία του Κιέβου, η Ρώσ του Κιέβου. Και το Μεσαίωνα υπήρχε η λεγόμενη πολεμική θρησκευτική λογοτεχνία, όταν οι Ορθόδοξοι συγγραφείς Ουκρανοί προσπαθούσαν να συζητήσουν και να ασκούν κριτική στην απόφαση των άλλων Ουκρανών που πέρασαν στη Ουνία με την Καθολική Εκκλησία. Και αυτή η λογοτεχνία έχει βαθιές ρίζες με τη Βυζαντινή Γραμματεία. Υπάρχει παλιά ουκρανική λογοτεχνία που τηρεί σχέσεις με Πολωνία και πολωνικό κόσμο, εφόσον εμείς, Ουκρανοί, πριν τη Ρωσική Αυτοκρατορία, βρισκόμασταν σε μια ένωση, πάλι που είναι Ουνία, με τη Λιθουανία και η Πολωνία. Από εδώ και πέρα, θρησκευτικό ζήτημα υπάρχει στην Ουκρανία, είναι έντονο, αλλά δεν επηρεάζει τη ζωή μας και δεν μας οδηγεί
σε κάποιες διενέξεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ πάντα θαυμάζουμε τους ανθρώπους στο Λβίβ που έχουν ένα θρησκευτικό ζήλο, αλλά ποτέ δεν αισθανόμουν, ούτε αισθάνομαι ότι είναι κάτι που με απειλεί. Απειλεί την προσωπικότητά μου, τις αξίες μου κλπ. Να κάνω μια ερώτηση ο κύριος Παραδείσου. Ναι, μια άλλη ιδιαιτερότητα πάλι και για αυτό το θέμα που βρίσκουμε έτσι αυτή την, με τις θρησκείες, είναι και το θέμα της γλώσσας. Γιατί μια ιδιαιτερότητα στην Ουκρανία είναι ότι πολλοί Ουκρανοί συγγραφείς γράφουν στα ρωσικά, έτσι δεν είναι, Ανδρέα? Ναι. Βέβαια, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Ξεκίνησε πριν τον πόλεμο και θα συνεχίσει μετά από τον πόλεμο. Το πρωί εγώ έκανα μια ανάρτηση στο Facebook, όπου όταν έμαθα και διάβασα ότι στο Κίεβο το Δημαρχείο αποφάσισε να μετονομάσει κάποιες οδούς. Δηλαδή να μην έχουμε πλατεία του Τολστόι, μετρό του Τολστόι, αλλά και άλλα. Εγώ, ας πούμε, κάθομαι στη λεωφόρο του Μπαζανά. Ο Μικόλο Μπαζάν ήταν ένας Ουκρανός ποιητής, αλλά και αξιωματούχος και άνθρωπος που έπαιζε κάποιο ιδεολογικό ρόλο στο σοβιετικό σύστημα. Αλλά παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος της διάνοιας, του πνεύματος, έχει καταπληκτικά ποίηματα που έγραφε, ας πούμε, μια συλλογή που λέγεται «Κτίρια», όπου περιγράφει κτίρια από τη εποχή της Ρώσης του Κιέβου, μέχρι μετά το καζάκικο μπαρόκ και μετά ρωσική αυτοκρατορία, και όλα είναι σπίτια. Είναι σπίτια σαν ζωντανοί άνθρωποι, σαν προσωπικότητες. Και είναι καταπληκτικό ποίημα. Άρα, εμείς πρέπει να λύνουμε κάποια προβλήματα που έχει σχέση με τα απολυθώματα του παρελθόντος. Διότι όταν εμείς μιλάμε για ρωσική παρουσίαση στην Ουκρανία, δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι εμείς πρέπει να μιλάμε και να βλέπουμε αυτό από την άποψη όχι μόνο της φιλίας των λαών, που όντως υπάρχει, αλλά και από την άποψη της αποικιοκρατίας. Διότι όλα τα μνημεία του Λένιν και του Πούσκιν είναι πολύ συχνά και ενδείξεις ότι αυτό είναι εκτάσεις της ρωσικής, του ρωσικού κόσμου. Για μένα βεβαίως κάνει εντύπωση και εγώ σκέφτομαι ότι το άγαλμα του Πούσκιν πρέπει να βρίσκεται στην Οδυσσό, εφόσον ο Πούσκιν ζούσε στην Οδυσσό. Υπάρχουν και η Οδυσσός ήταν πόλη που χτίστηκε κυρίως η μορφή του σημερινού, της σημερινής Οδυσσού εμφανίστηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Εκεί υπάρχει και ένα άγαλμα της μιας αυτοκρατόρισσας και πλατεία της Εκατερίνης. Ο Πούσκιν ζούσε και στο Κίεβο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό τώρα είναι η ένδειξη των σχέσεων που γίνονται προβληματικές, βάσει των οποίων ξεκίνησε ο πόλεμος. Διότι ο ηγέτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας είπε ότι ήρθε εδώ να απελευθερώσει τους Ουκρανούς, τους Ρώσους, που θεωρούν τους εαυτούς τους Ουκρανούς. Ναι. Από εδώ και πέρα είναι μεγάλο πρόβλημα, και όταν εμείς κάναμε τη λίστα, να σας ενημερώσω, εμείς είχαμε συζητήσει να μπαίνει σε αυτή τη λίστα, να μπαίνουν τα ονόματα των ρωσόφωνων Ουκρανών συγγραφέων. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπουν. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι, όχι μόνο όπως Ανδρέι Κουρκόφ, που είναι γνωστός στην Ελλάδα
Και πρόσφατα ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης μετέφρασε το μυθιστόρημα του. Και είναι πάρα πολύ καλό μυθιστόρημα. Αλλά πρέπει να ξέρουν οι Έλληνες και το όνομα του Οδυσσίτη Μπορίς Χερσόνησκι, που είναι Εβραίος, κάτοικος της Οδυσσού, γεννήθηκε στη Τσερνιφτσή, που έχει τεράστια εμπειρία των Εβραίων και τεράστιο πόνο των Εβραίων που ζούσαν στη Ρωσική Αυτοκρατορία και Σοβιετική Ένωση Αυτοκρατορία. Ξέρω εγώ. Ξέρει τι σημαίνει πογκρόμ και αυτές οι λέξεις πραγματικά. Εμείς μιλάμε για πογκρόμ σαν ένα ιστορικό γεγονός. Όμως οι Εβραίοι, εφόσον εγώ έκανα προσπάθεια να μάθω το Ιβρίτ, εβραϊκή γλώσσα. Εγώ ζούσα με την κοινότητα εβραϊκή και μου έκανε τεράστια εντύπωση. Τεράστια εντύπωση πώς μιλάνε για πολέμους του Μποχντάν Χμελνίτσκι. Φανταστείτε, μιλάμε για 17ο αιώνα. Και τώρα οι Ουκρανοί εβραϊκής καταγωγής, Εβραίοι της Ουκρανίας, θυμούνται και αισθάνονται πόνο για τα γεγονότα που έγιναν τρεις αιώνες πριν. Να ρωτήσω κάτι. Οι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνουμε από μέσα από τους αιώνες, μαθαίνουν πιο πολλά πράγματα στη διάρκεια του πολέμου παρά αφού τελειώσει ο πόλεμος. Και σκεφτόμουν τώρα το εξής. Είχατε μία άποψη τι σημαίνει η λέξη ελπίδα πριν τον πόλεμο. Τώρα που είστε στον πόλεμο, η λέξη ελπίδα έχει αλλάξει, κάποιο νόημα είναι, τι περιεχόμενο έχει. Δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει εφόσον κάποια πράγματα απαραίτητα για τον άνθρωπο, να είμαστε άνθρωποι, μοιάζουν. Και είναι ίδια και στην εποχή του Περικλή και στην εποχή του βασιλείου του Βουλγαροκτώνου και τώρα. Αγάπη, ελπίδα, πίστη, φιλία. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν γιατί είναι συνδεδεμένα με την ανθρώπινη μας φύση. Βέβαια, νομίζω ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν περισσότερο μετά από τον πόλεμο, μετά από την καταστροφή, μετά από μια τραγωδία. Όταν μπορούν να κάνουν ένα βήμα πίσω και από απόσταση να δουν τι έγινε. Και τώρα, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν πήγαινα στα προάστια του Κιέβου, στα περίχωρα του Κιέβου, Μπούτσα, Ερπίν, παρότι εγώ έχω εκεί συγγενείς, αλλά μάθαμε πρόσφατα ότι πρόλαβαν να φύγουν. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι τι σημαίνει η λέξη ελπίδα για τους ανθρώπους που δραπέτευαν από το Κίεβο στην Μπούτσα. Εφόσον Μπούτσα είναι μια πολύχνη κοντά στο Κίεβο και οι Ρώσοι θέλουν να καταλάβουν το Κίεβο. Θα περάσουν την Μπούτσα. Αυτή είναι η φρούδα ελπίδα. Καταλήγναν η φρούδα ελπίδα. Έτσι. Ναι. Μου φαίνεται ότι βέβαια τα αισθήματα γενικά του κόσμου οξύνουν. Εμείς και όταν εμείς είχαμε βομβαρδισμούς, όταν εμείς είχαμε μηνύματα συναγερμού να κατεβούμε στα μπούνκερς, μετά όταν συγχαίνεις και βλέπεις ότι έχουμε λιακάδα, βλέπεις το φως, ξέρεις ότι δεν χτύπησε ο πύραυλος την κατοικία σου και είσαι ακόμα ζεις. Εσύ αισθάνεσαι μια τρελή χαρά. Ναι, μια τρελή χαρά, αλλά την ίδια χαρά αισθάνεσαι όταν ακούς τους ανθρώπους σε παίρνουν τηλέφωνο από το μέτωπο. Ή γράφουνε, απλά γράφουνε ότι «Γεια σου, τι κάνεις».
Το σημαίνει ότι ζω κι εγώ, δεν έπαθα τίποτα, πολεμάω κλπ. Ναι, αυτά τα αισθήματα είναι πολύ... απόκτησαν καινούρια χρώματα, να πω έτσι. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί πλησιάζουμε δυστυχώς. Ίσως να μην είναι ερώτηση, αλλά απλώς είναι μια διαπίστωση ότι από αυτή τη συζήτηση σήμερα βλέπω, βέβαια και εγώ ίδιος το αισθανόμουν και την περίοδο λίγο πριν το πόλεμο στην Οδυσσό, αυτή την αίσθηση του κόσμου, της, μάλλον της απόκτησης πλέον αυτής της συνείδησης της Ουκρανικής. Δεν ξέρω σε άλλες πόλεις, στην Οδυσσό ήταν λίγο συγκεχημένα τα πράγματα αυτά, αλλά βλέπω τώρα ότι βρίσκεται σε μία έτσι ενδυνάμωση, αν θα μπορούσαμε να το πούμε. Πάντως αυτό που θα ήθελα να κρατήσω, Ανδρέα, είναι αυτό το μήνυμα ζωής που είπες για τα μαθήματα και θα ήθελα έτσι να συνεχίσετε για να μπορέσουν και οι φοιτητές έτσι παράλληλα με όλες αυτές τις οδυνηρές εικόνες που έχουν στο μυαλό τους και αυτό που νιώθουν ψυχολογικά μέσα τους, να ξεπεράσουν σε εισαγωγικά, δεν ξέρω αν μπορούν να ξεπεραστούν, αλλά προφανώς με τα μαθήματα, όντως με τη συνέχεια δηλαδή αυτού του μεταφραστικού προγράμματος, να αισθανθούν τόσο ωφέλιμοι και αυτοί σε αυτό που κάνουν και εμείς με τη σειρά μας, σαν Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, με την επάνωδό μας, όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα δείξουμε. Και ήθελα να συμπληρώσω ότι οι φοιτητές μου τους έδωσαν μια συμβουλή και λέω στον πόλεμο εμείς πρέπει να κρατήσουμε το ρυθμό της ζωής. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν έχετε κάποιο βιβλίο που αγαπάτε και μπορείτε να το βρείτε διαδικτυακά, ας πούμε, ή έχετε κάποια ταινία που αγαπάτε και μπορείτε χίλιες φορές τη μέρα να τη δείτε, ανοίξτε και προσπαθήστε να με κάποιο τρόπο να σώσετε, να προστατέψετε τη σύνδεσή σας, το μυαλό σας. Και εγώ τους είπα ότι εγώ, ας πούμε, μεταφράζω. Μεταφράζω και διαβάζω αν μπορώ, αν δεν είμαι κουρασμένος. Εγώ κάνω αυτό γιατί είναι κάτι που μας επαναφέρει στη ζωή που προς το παρόν χάθηκε ή καταστράφηκε, διότι ναι, εμείς πρέπει να... και αν εμείς έχουμε κάποιες πληγές σε τραύματα, όταν μιλάμε, παράδειγμα, για τα ρώσικα, γιατί τώρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται σαν... Άκουσα από τους Ρώσους της Ουκρανίας, που είναι Ουκρανοί πολίτες, αλλά εθνικά είναι, από καταγωγή είναι Ρώσοι, ότι ντρέπονται να είναι Ρώσοι ή ντρέπονται να μιλάνε Ρώσικα. Δεν είναι σωστό, γιατί είναι σαν το φύλο. Δεν μπορείς δεν πρέπει η γυναίκα να ντρέπεται πως γεννήθηκε η γυναίκα. Βεβαίως η γλώσσα, η πολιτιστική, η ρωσική ταύτιση, η ταυτότητα είναι, δεν είναι το ίδιο με το φύλο, αλλά κάπως μοιάζουν. Βεβαίως επίσης αυτό το φαινόμενο πρέπει αυτή την πληγή που υπάρχει, που είναι αόρατη, αλλά έχουν άνθρωποι. Πρέπει να βρούμε τρόπους να επωληθεί. Να κρατήσουμε το δημοκρατικό χαρακτήρα της χώρας, αλλά βεβαίως να ελευθερωθούμε από τα εμπόδια και από κάποιες νάρκες του παρελθόντος που μας σταματάνε και δεν μας αφήνουν να πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Και τελικά να τηρήσουμε το δημοκρατικό διάλογο. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί παντού και σε περίοδο πολιορκίας, στα blog post, εγώ είδα τους ανθρώπους που όταν τους χαμογελάς, σε χαμογελάνε. Να πω κάτι.
Επειδή εδώ είμαστε Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, η λέξη πολιτισμός περιέχει την πόλη, δηλαδή την κοινότητα. Πολιτισμός χωρίς κοινότητα δεν υπάρχει. Από την πόλη προέρχεται ο πολιτισμός. Ένα τελευταίο, γιατί θέλω να κλείσετε εσείς αυτή τη συζήτηση. Αν μπορούσαμε τώρα να σας βάλουμε στα γόνατα ένα παιδί, δύο παιδάκια, ένα αγόρι και ένα κοριτσάκι, δεν έχει σημασία, 10, 8, 9, 11 ετών, και μέσα από αυτή την εμπειρία είχατε να του πείτε 5 λέξεις μέσα σε μισό λεπτό, τι θα του λέγατε για τη ζωή που έρχεται μπροστά? Γιατί τα παιδιά όλα τα βλέπουν και ένα παιχνίδι, δεν... που είναι καλό αυτό, γιατί προσαρμόζονται στις μεγαλύτερες ανατροπές με μεγάλη ευκολία. Αλλά τι θα λέγατε σε αυτό το παιδάκι? Θα πω, μη φοβάσαι, οι γονείς σε αγαπάνε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέα, καλή συνέχεια εύχομαι. Και η συμπαράστασή μας είναι δεδομένη, το γνωρίζεις. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρέης Αμβένκο, ξαναλέω, τον οποίο τον ευχαριστούν πάρα πολύ εκεί στο Κίβεο. Να είστε πάρα πολύ καλά. Το τιμόμενο πρόσωπο, ή μάλλον μέσω του οποίου τα τιμόμενα πρόσωπα είναι όλοι οι Ουκρανοί. Ανεξαρτήτως γλώσσας, όπως ανεξαρτήτως θρησκείας, οι Ουκρανοί πολίτες, οι οποίοι στην πραγματικότητα μάχονται για την ελευθερία τους, για την ύπαρξή τους, για την ελευθερία τους, για όλες τις αξίες που θα έπρεπε να είναι αυταπόδεικτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββέμπο. Να είστε πολύ καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε και εσάς. Και θα τα πούμε τον Μάιο. Ευχαριστούμε πολύ που το παρακολουθήσατε όλο αυτό. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.